Στέκεσαι πολύ ώρα εκεί? Όχι πολύ. Μόλις έφτιαξα καφέ. Αντρέα, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για χτες. Νευρίασα πάρα πολύ μαζί σου, ενώ δεν έκανες κάτι κακό. Απλώς με ρώτησες... Αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον, αλήθεια, και αυτός είμαι εγώ. Εσύ? Ναι, εγώ. Όλο αυτό τον καιρό σε έχω κουράσει με την ανησυχία και την ανασφάλειά μου ότι μπορεί να νιώθεις ακόμα κάτι για τον Ερίκο. Και νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτό. Δεν φταίς μόνο εσύ. Θα μπορούσα κι εγώ να το έχω χειριστεί καλύτερα. Να μην ευριάσω πια τόσο πολύ μαζί σου. Η αντίδρασή σου ήταν εντελώς φυσιολογική, αγάπη μου. Δεν άντεξες άλλο και ξέσπασες, αυτό είναι όλο. Σου υπόσχομαι όμως ότι ήταν η τελευταία φορά που το κάνω αυτό. Ξέρω ότι αφού παντρεύτηκες εμένα, εμένα αγαπάς. Και δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να νιώθω ανασφάλεια. Έτσι. Μπορεί με τον Ερίκο να έχω ένα παρελθόν αρκετών ετών. Αλλά πίστεψέ με, αυτά που έχω ζήσει και έχω νιώσει μαζί σου είναι πολύ πιο σημαντικά. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί, Αντρέα. Και οι άνθρωποι που θέλουν να είναι μαζί δημιουργούν, δεν καταστρέφουν. Ο Ερίκος είναι παρελθόν. Εσύ είσαι το μέλλον μου. Και προτιμώ να κοιτάζω μπροστά. Οπότε να μένω κολλημένη σε ένα παρελθόν που μόνο θλιβερές αναμνήσεις έχει να μου δώσει. Στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται από εχθές το βράδυ ο εκδότης του περιοδικού Ρουζ, Ερίκος Βαρσάμης, μετά από καρδιακή κρίση που υπέστη αργά το βράδυ. Η υποτυχία χτύπησε ξανά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ότι φταίει η μάνα μας που είναι ο πατέρας μας τώρα εκεί μέσα. Ναι, Ζένια, αυτό είπα. Αυτή τον έφτασε αυτό το σημείο και αυτή είναι υπεύθυνη για την κατάστασή του. Γιατί το λες αυτό, Άρη? Πώς το ξέρεις? Πώς το ξέρεις? Χθες βράδυ που ήρθαμε με τη Θάλια, ήταν εδώ. Η μάνα μας εδώ στο νοσοκομείο? Ναι. Τι μου είπε πως... Όταν ο πατέρας μας έπαθε την κρίση, ήταν αυτή μαζί του. Μαζί του πού? Στο γραφείο του περιοδικού. Τον πήρε τηλέφωνο την ώρα που γινόταν η δεξίωση στο σπίτι. Και μετά εκείνος πήγε να τη δει. Τον περιμέναμε ώρες με τη Θάλια να γυρίσει, δεν είχε φανεί. Και μετά από κάποια ώρα μας ειδοποίησαν ότι είναι εδώ. Όπως βλέπεις λοιπόν, δεν είχε μόνο το θράσος να τον πάρει τηλέφωνο το βράδυ του γάμου του, αλλά κατάφερε να κάνει και αυτό που σχεδίαζε και ονειρευόταν τόσα χρόνια. Να το φτάσει στα όρια του και να πάθει κακό. Εννοείς ότι έπαθε την κρίση επειδή την είδε? Ναι, Ζένια, αυτό εννοώ. Πήγε στο γραφείο του και αφού κατάφερε να τον ταράξει σε σημείο να καταρρεύσει, ήρθε μετά μαζί του στο νοσοκομείο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μου το έπαιζε και πολύ ταραγμένη. Αλλά σε μένα δεν παίρνανε αυτά. Της είπα ότι αυτή φταίει και την έδιωξα. Την έδιωξες? Ναι. Της είπα ότι δεν έχει καμία θέση εδώ πέρα και ότι δεν πρόκειται να την αφήσω να του κάνει πια άλλο κακό. Και τι σου είπε? Τι να μου πει, Ζένια, τι να μου πει? Δήθεν έβαλε τα κλάματα και έφυγε σαν κυνηγημένη. Άρη, μήπως ήσουν πολύ σκληρός μαζί της? Σκληρός? Εγώ ήμουν σκληρός μαζί της? Εγώ δεν ήμουν τίποτα μπροστά στο πόσο σκληρή ήταν αυτή μαζί με τον πατέρα μας. Μοιάστηκε όμως γι' αυτόν, Άρη. Ο πατέρας μας σώθηκε επειδή αυτή τον έφερε εδώ πέρα εγκαίρως, το σκέφτηκες αυτό? Και μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως τα λες τελικά. Μπορεί να τον πήρε τηλέφωνο να πάει στο περιοδικό για να μιλήσουνε. Ο μπαμπάς να την είδε και να έπαθε αυτό που έπαθε. Ναι, μιλήσανε για το περιοδικό. Που πια είναι στα χέρια της. Στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται από εχθές το βράδυ ο εκδότης του περιοδικού Ρουζ, Ερίκος Βαρσάμης, μετά από καρδιακή κρίση που υπέστη αργά το βράδυ. Η κακοτυχία χτύπησε ξανά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το περιοδικό Μόδας, που πριν λίγο καιρό αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα όταν κάηκαν τα πιεστήριά του.
Ευτυχώς, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το καρδιακό επεισόδιο ήταν ελαφράς μορφής και ο γνωστός εκδότης έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Να περάσουμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Μεγάλη καταστροφή. Το άκουσες? Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Χτες παντρευόταν, ήταν μια χαρά. Ξέρω εγώ, μπορεί η συγκίνηση να έπιε παραπάνω. Ποιος ξέρει. Είχε και αυτή την περίπτωση με την πίεσή του. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Να πάρουμε τηλέφωνο, Αντρέα, να δούμε τι έγινε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Δεν είναι τόσο σοβαρό όσο νομίζεις. Μα τι λες τώρα, έπαθε καρδιακή κρίση ο άνθρωπος, δεν τ' άκουσες? Το άκουσα. Αλλά αφού το επεισόδιο ήταν ελαφρύ, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Άμα ήταν κάτι πιο σοβαρό, θα μας το είχαν πει. Και αν δεν προλάβανε να το πούνε, αν εντωμεταξύ χειροτέρεψε. Αλική, άκουσε με, σε παρακαλώ. Το χειρότερο που θα μπορούσε να πάθει είναι έμφραγμα. Αφού δεν πρόκειται γι' αυτό, θα είναι κάποια στιθάγχη. Τέτοια μικροεπισόδια μπορούν να συμβούν σε κάποιον και χωρίς να το καταλάβει. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Πίστεψε με. Εντάξει. Για να το λες εσύ, έτσι θα είναι. Απλώς το άκουσα ξαφνικά και ταράχτηκα. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά δεν χρειάζεται να ανησυχείς τόσο. Πρέπει να φύγω. Μα καλά, δεν θα πιεις τον καφέ? Πιάσαμε την κουβέντα, άκουσα όλα αυτά, γίνανε, πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Και έχω αργήσει. Έχω μια καινούργια κοπέλα σήμερα στο γραφείο και πρέπει να πάω να της δώσω οδηγίες. Νομίζω ότι ένας καφές δεν θα έβλαπτε, ούτε η κοπέλα θα φεύγει από το γραφείο αν δεν σε έβρισκε εκεί. Ναι, αλλά θα περιμένει χωρίς να ξέρει τι να κάνει μέχρι να πάω. Θα πιω τον καφέ εκεί. Θα σου τηλεφωνήσω κάποια στιγμή να τα πούμε, έτσι. Καλημέρα. Ή μήπως δεν είναι? Συνέβη κάτι? Γιατί έχεις αυτό το ύφος? Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη χτες το βράδυ αργά ο γνωστός εκδότης του περιοδικού Ρουζ, Ερίκος Βαρσάνης, ήταν ελαφριάς μορφής και δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας του. Ο καιρός σήμερα θα είναι ήλιος. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι συμβαίνει? Δεν κοιμήθηκες καλά? Εσύ τι λες? Κάθε φορά που πήγαινα να κλείσω τα μάτια μου, γέμιζε το δωμάτιο με σκιές που ήθελαν να μου κάνουν κακό. Και ανάμεσά τους το πρόσωπο του Ερίκου, έτσι όπως τον είδα πεσμένο στο διάδρομο. Να μην κάνεις έτσι, παρακαλώ. Μην νιώθεις και τόσο άσχημα για τον Ερίκου. Έτσι, ε. Πώς πρέπει να νιώθω, Έντι, καλά? Ο Ερίκος έπαθε μια καρδιακή κρίση. Μπήκε στο ασθενοφόρο. Ήμουν μαζί του, προσπαθούσε να μου μιλήσει και δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Και εσύ μου λες ότι δεν χρειάζεται να νιώθω άσχημα? Μιλάς σαν να πρόκειται για κάποιον που σε ενδιαφέρει. Γι' αυτό μου φαίνεται παράξενο. Δεν με νοιάζει πώς φαίνεται. Πρέπει να μάθω πώς είναι, αλλά πώς? Ούτε τα παιδιά μπορώ να πάρω, ούτε στο νοσοκομείο μπορώ να πάω. Ξέρεις ότι ο Άρης με έδιωξε χτες, καγίν κακός από εκεί. Μην ανησυχείς, μια χαρά είναι ο Ερίκος. Πώς το ξέρεις? Το άκουσα πριν από λίγο στην τηλεόραση. Το επεισόδιο ήταν ελαφρύ και είναι εκτός κινδύνου. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς πια. Έτσι είπαν? Ακριβώς. Και για να το είπα στην τηλεόραση, έτσι θα ήταν. Βέβαια έκαναν ένα λάθος, χωρίς να το ξέρουν βέβαια. Τι λάθος? Τον παρουσίασαν ως ιδιοκτήτη του περιοδικού. Κάτι που δεν έχουν μάθει ακόμη ότι δεν ισχύει. Φτάσαμε στο στόχο μας, Ρένα. Είσαι πια η νέα ιδιοκτήτρια του περιοδικού. Και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να σχεδιάσουμε με προσοχή το κάθε μας βήμα. Τι εννοείς? Πρέπει να εμφανιστείς στο περιοδικό, Ρένα. Τώρα που ο Ερίκος είναι στο νοσοκομείο, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή. Προτείνω να κάνουμε μια press conference σε έναν εντυπωσιακό χώρο, όπου θα καλέσουμε εκτός από τους δημοσιογράφους από το χώρο της μόδας και όλους όσους ασχολούνται με τα media.
Και εκεί θα ανακοινώσουμε επίσημα την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και όλα μας τα σχέδια για την επέκταση και αναβάθμιση της εταιρείας στον εκδοτικό χώρο. Πώς φαίνεται η ιδέα μου? Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Η καλή και τρυφερή μας μανούλα που γύρισε μόνο και μόνο για να μας φίξει ξανά στην τρυφερή αγκαλιά της, είναι πια ιδιοκτήτρια του περιοδικού. Ιδιοκτήτρια του περιοδικού. Τι αστείο είναι αυτό, Άρη. Δεν είναι αστείο, Ζένια. Η αλήθεια είναι. Μα πώς έγινε αυτό? Ο πατέρας μας πούλησε στο φίλο του Άγγελου μόνο το 20% των μετοχών. Και μόνο αυτό ανήκει στη μητέρα μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τότε πώς λες ότι η μητέρα μας πήρε το περιοδικό? Αφού για να το πάρει πρέπει να έχει κάτι παραπάνω από το 50%. Το έχει. Το έχει? Πώς το έχει? Πώς το έχει, Άρη? Εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου? Ναι. Εξαιτίας μου. Χρώσταγα λεφτά στον Άγγελο. Πολλά λεφτά. Μου τα είχε δώσει για να ξεχρεώσω από τα χαρτιά. Όσα είχε και δεν είχε, μου έλεγε. Και επειδή πίστευα ότι αυτό το κάθαμα είναι φίλος μου και δεν ήθελα να τον αφήσω άφραγο μέχρι να του ξεπληρώσω το ποσόν, του μεταβίβασα το δικό μου πακέτο των μετοχών. Το 34%. Και αυτό το πουλημένο το Μάρι τις έδωσε σε αυτήν. Κατάλαβες τώρα? Αυτή έχει πια την πλειοψηφία των μετοχών του περιοδικού, Ζένια. Γι' αυτό ο πατέρας μας είναι τώρα έτσι εκεί μέσα. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Μήπως ο Άγγελος... Μήπως κάνεις λάθος, Άρη? Δεν κάνω κανένα λάθος. Τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέω. Και τώρα που έμαθες την αλήθεια, Ζένια, ελπίζω επιτέλους να κατάλαβες τι σοι άνθρωποι είναι ο αγαπημένος σου και η μάνα σου. Είναι και δική σου μάνα, Άρη. Δεν μου είναι τίποτα. Αυτή και τα τσιράκια της είναι μια συμμορία από ίενες που το μόνο που θέλουν είναι να μας κατασπαράξουν. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα είναι κάπου και θα γλεντάνε την επιτυχία τους. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να το έκαναν αυτό. Κι όμως το έκανε. Γιατί από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν ο στόχος τους. Να καταστρέψουν τον πατέρα μας. Και εσύ και εγώ, Ζένια, δεν ήμασταν τίποτα άλλο παρά ένα μονάχα σκαλοπάτι στο σχέδιό τους. Αλλά δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Ακόμη κι αν ο πατέρας μου είναι ανήμπορος εκεί μέσα και δεν μπορεί να την πολεμήσει, θα την πολεμήσω εγώ. Μέχρι να τη συντρίψω. Ολοκληρωτικά! Τι συνέβη, Αντρέα? Γιατί είσαι έτσι? Τίποτα δεν σημαίνει. Κι όμως, το ύφος σου δεν με πείθει. Νομίζεις ότι είναι η κατάλληλη στιγμή πρωινιάτικα να κάνουμε συζήτηση περί ύφους? Με συγχωρείς. Δεν ήθελα να φανώ διάκριτη. Απλά σε είδα κάπως και ανησύχησα. Μάλλον δεν έπρεπε. Ο Ερίκος έπαθε χθες βράδυ καρδιακή κρίση και είναι στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν είναι τίποτα σοβαρό. Το ακούσαμε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο με την Αλίκη και ταραχτήκαμε. Κατάλαβα. Σίγουρα δεν είναι σοβαρά? Έτσι είπαν. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Η Αλίκη πού είναι? Πήγε στο νοσοκομείο? Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Η Αλίκη πήγε στο περιοδικό, Νέλη. Και πώς το πήρε? Στενοχωρηθήκε? Δεν πέταξε και από τη χαρά της πάντως. Στενοχωρήθηκε και αυτό σε πείραξε? Δεν με πείραξε. Απλώς νομίζω ότι ταράχτηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε.
Αντρέα, η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον Ερίκο. Όσο και αν ξεπέρασε αυτόν τον έρωτα, ο Ερίκος δεν είναι ξένος για αυτή. Φυσικό είναι λοιπόν να ανησυχήσει. Δεν ανησύχησα απλά, Νέλη. Ταράχτηκε, άρπαξε τα πράγματά της και έφυγε βιαστικά. Γιατί ξαφνικά θυμήθηκε ότι είχε δουλειά στο γραφείο. Και πού είναι το κακό? Πουθενά. Σκέφτηκες ότι θα πάει στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Δεν θα πάει. Αφού δεν είναι τίποτα το σοβαρό, δεν έχει κανένα λόγο να πάει. Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν έχω κανένα ραντεβού για δουλειά, οπότε μπορώ να μαγειρέψω να φάμε το μεσημέρι. Μαγειρεύεις κιόλας? Αμέ. Και πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Κάνω πολλά πράγματα που δεν ξέρεις. Γιατί δεν είχες την ευκαιρία να τα ανακαλύψεις. Κι ούτε θα την έχω. Δηλαδή δεν θα δοκιμάσεις τη μαγειρική μου? Πού πας? Μια βόλτα. Η μαγειρική σου θα τη δοκιμάσω μια άλλη μέρα. Πώς φαίνεται η ιδέα μου? Να κάνουμε μια press conference και να ανακοινώσουμε επίσημα στον τύπο ότι αναλαμβάνει στο περιοδικό. Δεν είναι ότι πρέπει? Δεν ξέρω, Έντι. Τι πάει να πει, δεν ξέρεις? Θα πει ότι αν μου το πρότεινε οποιαδήποτε άλλη στιγμή θα έλεγα ναι, αλλά τώρα... Τώρα όμως τι? Τώρα... Ας πούμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μου έρχεται καλά. Τα πράγματα είναι μια χαρά, Ρένα. Όχι, Έντι, δεν είναι μια χαρά. Ο Ερίκος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Πέρασε μια κρίση. Πόσο ελαφριά κι αν ήταν, εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω στον κόσμο ότι του πήρα το περιοδικό. Γιατί όχι? Η κατάσταση της υγείας του Ερίκου δεν έχει καμία σχέση με τα σχέδιά μας. Θα περιμένουμε να γίνει καλά ο Ερίκος για να προχωρήσουμε τις δουλειές μας? Δεν είπα αυτό. Αλλά αν το δεις από την ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν το δεις από την ανθρώπινη πλευρά, τότε θα πρέπει να του δώσουμε πίσω τις μετοχές και να τελειώνουμε. Ρένα σύνελθε. Δεν παίρνει κανείς εκδίκηση, ούτε κάνει business σαν μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης. Γίνεσαι πολύ σκληρός μερικές φορές. Και εσύ ακατανόητα συναισθηματική, Ρένα. Έχεις καταφέρει να στήσεις μια καινούργια ζωή όπως τη σχεδίασες. Αυτή τη στιγμή είσαι ιδιοκτήτρια ενός περιοδικού από τα μεγαλύτερα στο χώρο του και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με την υγεία του Ερίκου. Σε παρακαλώ, παράτα τον για να συνεχίσουμε τις δουλειές μας. Θα τις συνεχίσουμε, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Τελικά, και αυτή τη φορά δεν έπεσα έξω. Δυστυχώς, οι υποψίες μου βγαίνουν αληθινές. Ποιες υποψίες, δεν καταλαβαίνω. Πίσω από το θανάσιμο αυτό μίσος για τον Ερίκο Βαρσάμι, κρύβεται κάτι πιο βαθύ. Ότι νοιάζεσαι κατά βάθος γι' αυτόν. Μπορεί ακόμη και να τον αγαπάς. Τι είναι αυτά που λες, Έντι? Τρελάθηκες εντελώς. Εγώ ή εσύ? Σε παρακαλώ τόση ώρα να σχεδιάσουμε τις επόμενες μας κινήσεις και εσύ το μόνο που σκέφτεσαι είναι ο Ερίκος. Τον σκέφτομαι τον Ερίκο, ναι. Αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζεις. Αλλά? Αλλά με τη λογική. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι πολύ απλό, Έντι. Επικοινωνιακά δεν μας συμφέρει να κάνουμε μια τέτοια κίνηση αυτή τη στιγμή. Ο Ερίκος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και αν εμείς βγούμε και ανακοινώσουμε θριαμβευτικά ότι του πήραμε το περιοδικό, θα γίνουμε αντιπαθείς. Και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στις πωλήσεις του περιοδικού. Και τώρα θέλεις να το πιστέψω όλο αυτό που μου είπες? Είσαι έννοια, ανοίξε μου. Ζένια, τι κάνεις εδώ? Έμαθε κάτι ο πατέρας σου? Γιατί σε νοιάζει? Ο πατέρας μου είναι μια χαρά. Ήρθα να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσεις χωρίς επεκφυγές, με ένα ναι ή με ένα όχι. Τι θες να με ρωτήσεις? Είναι αλήθεια ότι πήρες το περιοδικό? Thank you.
γιατρός με... με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Θα σε κρατήσουν βέβαια εδώ σήμερα για να σε παρακολουθήσουν, αλλά... αλλά αν όλα πάνε καλά, αύριο θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δεν άκουσες τι σου είπα. Αύριο θα πάμε σπίτι μας. Το άκουσα, Βάλη. Το άκουσα. Εσύ τι κάθεσαι εκεί σαν δαρμένο σκύλι στη γωνία? Μ' αρέσει που με κοιτάς έτσι, μη φοβάσαι, δεν πέθανε ακόμα. Δεν αφήνεις τις αηδίες, λέω εγώ. Και μη μιλάς να χαρίσεις, αρκετά μας τρόμαξες. Κοίτα πρώτα να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις. Άκουσες? Ο Φίλιππος έχει δίκιο. Μόλις γυρίσουμε σπίτι μας, εγώ θα σε φροντίσω. Και θα γίνεις γρήγορα καλά. Πιο καλά από ό,τι ήσουν πριν. Μην κλαις, παρακαλώ. Μην κλαις. Μην κλαις. Δεν κλαίω. Δεν κλαίω, μια χαρά είμαι. Απλώς μας τρόμαξες λίγο. Όπως λέει και ο Φίλιππος. Τα παιδιά το μάθαν. Η Ζένια δεν ξέρω. Ο Άρης όμως είναι εδώ. Είναι έξω. Δεν έφυγε στιγμή όλη νύχτα. Πες το ότι θέλω να τον δω. Τώρα. Έρικο μου, μήπως είναι καλύτερα να ξεκουραστείς. Να κοιμηθείς λίγο. Πες του να έρθει μέσα. Θέλω να του μιλήσω. Τώρα. Εντάξει, αλλά θα μείνει λίγο, γιατί πρέπει να ξεκουραστείς. Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Πήγε ο Άρης. Θα πετάχτηκε για κανένα καφέ. Μην ανησυχείς. Σημασία έχει ότι δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ο Ερίκος είναι σκληρό καρύδι. Και τα σκληρά καρύδια σπάνε, Φίλιππε. Ο Ερίκος, όχι. Αφού έχει εσένα δίπλα του, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, πίστεψέ με. Πρέπει να πάω στο γραφείο. Ποιος ξέρει τι αναστάτωση θα επικρατεί. Θα ξανάρθω αργότερα. Φίλιππε, σε ευχαριστώ που ήρθες. Να ευχαριστήσω. Δεν έκανα τίποτα. Yeah. Πού ήσουν? Ανησύχησα που δεν σε είδα. Πήγα να πάρω ένα καφέ. Σου βρήκα και εσένα. Ο πατέρας σου θέλει να πας μέσα. Εγώ? Ναι. Ζήτησε να σε δει. Τι συμβαίνει, Άρη? Δεν θες να τον δεις? Δεν σου ζητάω να διαλέξεις ανάμεσα σε μένα και στον πατέρα σου. Δεν σου ζητάω να πάψεις να τον αγαπάς. Ίσα-ίσα θέλω να συνεχίσεις να τον αγαπάς, γιατί άσχετα με τον τρόπο που φέρθηκε σε μένα, για σας στάθηκε πολύ καλός πατέρας. Τότε τι άλλο θέλεις? Πατέρα. Άστα, άστα. Μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Ακόμα και ο τόνος της φωνής σου μου κάνει κακό. Με απογοήτευσες, Άρη. Καλημέρα. Καλώς τον κύριο Καρέλη. Η Αλίκη δεν είναι εδώ? Όχι, αυτό λέγαμε τώρα. Δεν φάνηκε καθόλου σήμερα. Δεν χρειάζεται να με φοβάσαι. Πόσες φορές θα σου το πω? Φοβάμαι εσένα, Αλίκη.
Αυτό που είσαι ικανή να κάνεις, φοβάμαι. Και αυτό θα πω στον Αντρέα. Γιατί ξέρεις κάτι, θα του πω ότι τον κοροϊδεύεις.